Master Hunter, έλα! Κοίτα τι σου μαγείρεψα για να έχεις δυνάμεις. Ωραία, φιλαράκι. Για να κυνηγήσεις. Βλέπω εδώ τον άνεμο είναι κατάλληλος για να βουτήξω και να μην με μυρίσουν τα ψάρια. Κάτσε, πώς το καταλαβαίνεις αυτό. Τον άνεμο. Ναι. Θα σου έλεγα τώρα, αλλά δεν μπορώ. Οκ. Okay. Έλα, πάρε. Ωραίος. Εμείς βουτίζουμε όλη μέρα. Τι θες εσύ. Και όλη νύχτα. Πάρε. Πάρε και μια φρουτοσαλάτα. Έλα. Είσαι τρελός. Έλα, είσαι τρελός. Έλα, λοιπόν. Πάω να πάρω τα όπλα μου. Καπετάνιο. Είναι, εγώ έχω φορτώσει δίχρονο. Καπετάνιο. Φιλαράκι, όχι τα δίχρονα εδώ μέσα. Γιατί? Βρωμάνε. Όχι, βρωμάνε, δεν σε έχουμε εδώ μέσα. Δεν έχουμε αγκυρά. Δεν πρέπει να έχουμε αγκυρά, μας παίρνει ο κατήφορος. Ρίξτε αγκυρά, είμαστε τέλος στο νησί. Τι είναι αυτό? Καπετάνιε. Πού είναι αγκυρά, έχω χαθεί πλέον. Έχω chicken. Δεν θέλω. Δεν κάνω ανταλλαγή. Τι κάνεις, με αυτό? Όχι, όχι. Όχι, γιατί... Καλά ρε, σου δίνω ολόκληρο κρέας, ολόκληρο ψάρι. Κοίτα. Για ένα κρατάκι τόσο. Κοίτα. Έχεις και εσύ. Λαράκι. Είσαι συλλέκτης. Όχι. Πλατρό. Πού έχουμε μεταφέρει την άγκυρα. Έχουμε κάνει αναγέννηση και δεν ξέρω πού είναι. Για ρώτησε τον, γιατί κάπου την έχει πάει όντως. Ισχύει. Μήπως δεν έχουμε άγκυρα καν. Κατεβήκατε κάτω στο μηχανοστάσιο. Ναι. Πού είναι αυτό? Εδώ δεν... Δηλαδή εκεί που ήταν ακριβώς. Το πέρασε για πηγάδι ρε μπρο. Έλα, sorry. Ρίχτη τώρα να κάνουμε δουλίτσα. Και σου χρωστάω. Ρίχνω. Και σου χρωστάω. Δεν πέφτει. Είναι για πάντα πάνω. Αλλασμένη πήραμε. Broken. Black. Ωραία, από πίσω έρχεται, πώς το λένε, παίρνει πράγμα το νερό. Ωραίο, αυτό είναι καλό, δεν θα χρειάζεται να κινηθούμε καθόλου. Κλακ, έπεσα. Πού πας? Εγώ. Ναι. Εγώ πάω να κυνηγήσω, καπετάνιο. Καλά, φεύγεις χωρίς να πεις ένα γεια χαρά σε ολόκληρη να γελεί. Σωστός. Γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά σε όλα τα σκυλιά. Γεια χαρά, μάγκες. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Raft εδώ στο Gamer κανάλι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, παιχτούρες, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε δουλειές για ακόμα ένα επεισόδιο. Ο Phoenix βγει ήδη για κυνήγι. Εγώ θα πάω πάνω στο νησί με το Metal Detector, όπως βρούμε κάτι. Και λουλούδια επίσης. Ο Master Builder θα συνεχίσει τις κατασκευές με τα υδραυλικά. Snake days every day. Έχουν και background music εδώ πέρα. Snake. Θα συνεχίσει με τις σωληνώσεις. Snake. Να καλύψει σωληνώσεις, να βάλει κι άλλες ή οτιδήποτε χρειάζεται. Και ο καπετάνιος θα είναι παντού όπως πάντα. Κάνει βασιλική κόμπρα. Πήδη κακό, μόνο νεκρό. Όχι ρε φίλε, κάτσε. Α, έτσι λέγει ο άλλος, ε. Έλα. Μου πετάει και μου κάνει... Sorry. Τώρα μπορείς να συνεχίσεις. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Σταματάω. Λοιπόν, μάγκες, αν είστε νέοι στο κανάλι μας, ρίξτε μια ματιά και στα υπόλοιπα βίντεο, γιατί το Raft μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά έχουμε ποικιλία. Κάθε μέρα έχουμε νέο βίντεο με άλλο παιχνίδι και live και μέσα στην εβδομάδα. Οπότε κάντε μια γραφούλα να σας αρέσει το περιεχόμενο. Μην ξεχάσετε το καμπανάκι να έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Και αν αυτό δεν σας αρκεί, ρίξτε μια ματιά και στο δεύτερο κανάλι μας. Κάντε και μια γραφούλα να σας αρέσει. Καμπανάκι επίσης, γιατί και εκεί έχουμε καθημερινά βίντεο. Και λαϊβάκια μέσα στην εβδομάδα και το καλύτερο μας live είναι για να τελειώσουμε την εβδομάδα. Κάθε Κυριακή το live closing. Με κακάκια σοβαράκι, live χωροράκι και γίνεται χαμός εκεί πέρα. Πανικούλης! 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 Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να ξεχυθούμε. Πάμε λίγο! Έχω φύγει ήδη. Τώρα να πάρει τα ενία. Ναι, πες, όχι, θέλω απλά να ενημερώσω τον καπετάνιο ότι αν δει κάποιο ψάρι να με ενημερώσει. Αυτό, τέλος. Ψάρι! Ψάρι. Τώρα ένα είδα πριν, εδώ δεξιά ήταν. Πάμπολο. Α, πηδάει εκεί, ένα ψάρι μακριά. Όχι, αυτό είμαι εγώ, ρε. Φιλαράκι. Δελφίνι αυτό, δεν βλέπεις. Πού το είδες το ψάρι? Ήρεμα. Δεν θέλω χαζομάρες. Anyway, σκυλόψαρο. Είδα ένα σκυλόψαρο εδώ, μέσα στη θάλασσα. Εμένα. Δεν ξέρω. Για μένα, λέει, καπετάνιο. Anyway, παιχτούρες. Εμείς εδώ πρέπει να συνεχίσουμε να φτιάξουμε αυτό που φτιάχναμε στο προηγούμενο επεισόδιο, γιατί δεν το τελειώσαμε ολοκληρωτικά. Κάναμε ένα κομματάκι εδώ, όπως είχαμε δείξει με τις μηχανές. Τώρα θα τελειώσει. Τέλει... Είναι μεγάλο project, γιατί είναι όλο το μηχανοστάσιο κάτω. Και, πρέπει να το φτιάξουμε έξυπνα, για να μην φαίνονται οι σωλήνες, να άρα μην τις πατάμε. Τελειώσει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ δεν υπόσχομαι. Δεν είμαι από αυτούς που σου λέω. Εσύ συνήθως το κάνεις, φίλε. Ένα τριήμερο και είμαι πένα. Και τελικά καταλήγουν και κάνουν 30 μέρες. Σωστό. Δεν σου λέω καν για να μην υποσχόμαι. Κάτσε, φιλαρά, εγώ θυμάμαι ότι μας έχει πει. Και το καλό πράγμα αργεί να γίνει, Master Builder.
Έτσι. Όποιος βιάζεται. Αυτό είναι η ξεσκέψη. Αυτό το... το καλό πράγμα αρχίζει να γίνει καλύτερη δικαιολογία για τα πάντα. Εννοείται, ρίχνει μπιφτεκάκι. Ρίχνει μπιφτεκάκι. Φίλε, το καλό πράγμα αρχίζει να γίνει. Έτσι. Και μπορεί έτσι, να είναι μια πατάτα στο τέλος, αλλά. Εντάξει. Το ήξερε από την αρχή, δεν το ήξερε. Λοιπόν, παιχτούρες. Να πω λίγο ότι θέλω εδώ να συνεχίσω να βάλω και άλλες μηχανές. Θα βγάλουμε αυτές από τα φτερά, θα φύγουνε. Τι μηχανές θα βάλεις? Honda. Κάναμε συνεργασία με Honda. Ναι, τώρα που έφυγε από το F1. Δεν έχει φύγει ακόμη. Δεν βγάζει για επόμενα units. Α, έχει πάει σε τη θαλάσσεως. Ναι, ρε. Okay. Τώρα είναι τάβα ψεμπλέ και τα πετάει στη θάλασσα. Τώρα θα τα βρει. Επεκτείνεται, ρε φίλε, επεκτείνεται. Θα τα μαζέψουμε εμείς, ρε παιδιά, μην φοβάστε. Ναι, ακριβώς. Όποιος έχει κάτι στο σπίτι και θέλει να τα πετάξει, εμείς. Μαζέψουμε. Εντάξει. Πώς νομίζεις ότι βρήκαμε τους άλλους τρεις? Καπετάνε. Ωραία, εμείς σου φέρνουμε υλικά τότε, μπορεί. Εννοείται πως πρέπει να φέρει υλικά, γιατί δεν γίνεται δουλειά χωρίς υλικά. Κάτσε, πόσα ξύλα πιστεύεις ότι θα χρειαστούν πολύ χοντρικά για αυτό το προτζεκτάκι? Κάτι έχω φέρει πάντως. Κοίτα, τα μαθηματικά μου δεν τα έχω κάνει. Ναι. Είπα να μην κουραστώ σε μαθηματικά σήμερα γιατί βγήκε το project μούφα. Θα κουραστεί για το project να μην κουραστείς. Έτσι, ακριβώς, μπράβο. Με πιάνεις. Σήμερα με πιάνεις. Σήμερα με πιάνεις. Τεκτούρα. Εγώ ψάχνω ακόμα τρόπο να ανέβω πάνω στο νησί γιατί έχει. Εγώ νομίζω ότι έψαχνες ακόμα τρόπο να ανέβεις στη γέφυρα. Εντάξει, στη γέφυρα. Και τρώω ντου από το χείρο! Από το φίνικα, από όλους τρώω ντου. Τι λες, ρε! Γαμώτο. Τι λέω. Και νομίζω είναι challenge για σένα σήμερα. Τη μέρα κανονικά θα έπρεπε. Challenge. Εντάξει, γιατί κάθε μέρα βλέπουν εμένα και. Εντάξει, θα έχουν βαρεθεί πια τα σκυλιά. Μόλις κάνεις το challenge, μετά πας και τους μαγειρεύεις ταυτόχρονα. Μπαμ, όλους μαζί. Τίποτα άλλο? Όχι, αυτό. Μασαζάκι, ξέρω εγώ κάτι. Όχι, δεν είπαμε μασαζάκι. Εντάξει, ένα challenge είπαμε. Δεν ξέρω αν θέλουν μασαζάκι τα ζώα. Α, για τα ζώα, ε. Τι, εσένα. Μπορεί να πεμά ζώα, ρε παιδί μου. Καλά, εντάξει, αυτό δεν θα το λύγει. Πίσω, Σατανά. Εντάξει, θες να παρατήσω αυτό που κάνω και να έρθω. Πίσω, Σατανά. Έχω φάει δύο κοτρώνες. Στην κεφαλή. Medic! Έπεσες! Medic! Έρχομαι. Ήταν έτσι με ντόλιθος αυτός και δεν το υπολόγισα. Όχι, αυτό στο χρωστάω εγώ. Στο χρωστάω εγώ γιατί ήρθες την προηγούμενη φορά και έσωσες εσύ εμένα. Λοιπόν, πού είσαι θέλω να μου πεις. Jay Private Zohan. Ναι, ναι, ναι. Πού είσαι θέλω να μου πεις. Δεν έχω ιδέα. Βγήκες από το πλοίο. Και πήγα νομίζω αριστερά, αλλά έκανα σχεδόν ολόκληρο γύρο, οπότε αν βγεις από το πλοίο, κάνει μια δεξιά. Νομίζω είναι πιο κοντά. Η αλήθεια είναι ότι είναι περίεργο το νησί. Είναι πολύ ψηλό. Δεν ανέβηκες καθόλου ψηλά. Είσαι στον πρώτο όροφο, έτσι. Το πρώτο είναι ημιόροφος. Α, οκ, εντάξει. Ναι. Ω, μια κότα. Δεν θέλουμε κότα. Ω, δεν είμαι εγώ. Βλέπω ένα γύρο. Ήταν κοντά σου. Ούτε εγώ είμαι. Ούτε αυτό συνέχισε. Ο χείρος ήταν, σου έκανε και αυτός επίθεση. Ναι. Έχεις πλέξει τώρα μέσα στα χόρτα. Ο πρώτος που θα πεθάνει. Φαίνομαι. Θα είναι αυτός. Ένα μηδέν. Έπαιξα μια φτιαριά και βγήκε ίσα σαν το loot, αλλά δεν προλάβω να το πάρω. Οπότε αν είσαι φτιάρι πάνω σου, θα είναι καλό. Ωραία. Περίμενε, γιατί παίζω ξύλο με το χείρο τώρα. Να χωνείς. Πεινώ καταβρύ εδώ. Ζόχαν, πώς αισθάνεσαι? Εντάξει, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή μετρώνε τα μυρμήγκια. Ναι. Θα πλάγουν τα σκουλίγια που να είναι. Άμα αργήσει κι άλλο Phoenix. Ναι. Έχουν έρθει και αυτά κόκκινα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω τώρα το μυθό. Έχω μουδιάσει. Πού σε τσιμπάνε συγκεκριμένα? Τι έκανες, φίλε μου? Τα πόδια είναι τώρα. Τα πόδια. Πρόσχε στη μέση και είναι λίγο επικίνδυνα. Να χτύπησες εσύ το Ζόχαν και να τον στείλες στον κάτω κόσμο. Δεν έχει πάει ακόμη. Είμαι πιο πολύ προς τα έξω, δηλαδή. Λίγο πιο έξω, μπράβο. Σε τέτοια φάση. Ωραία. Εδώ από κάτω δεν παίζει να είσαι, έτσι. Όχι. Νομίζω είμαι σε τέτοιο ύψος που είσαι και εσύ τώρα. Οκ. Τζόνι, ψάξε καλά στα χόρτα, ρε φίλε. Κάνει τόσο καλό καμουφλάζ. Ρε φίλε, με καμουφλάζ δεν τα πάω καλά. Ναι, ο Ζόχαν πάει όμως. Εγώ τα πάω καλά, ναι, μην αγχώνεις. Οπότε ψάξε λίγο συγκεκριμένα μέσα στα χόρτα, ρε παιδί μου. Είναι τελείως μέσα. Ζόχαν! Κάτω από πέτρες. Ζόχαν! Μα βοήθεια! Medic! Τον ρε, που πήγε και ψόφισε. Medic! Εδώ πάντως βλέπω το πλοίο, έχω έρθει τόσο. Βάλε heartbeat sensor, δεν είμαι στο πλοίο, όχι. Δεν είμαι στο πλοίο.
Θα κάνει ολόκληρο κύκλο και δεν θα έχει βρει τίποτα. Δεν το έβλεπα το πλοίο. Αν έχω κάνει τον κύκλο, τον έκανα τον κύκλο. Αν πέσει ο ήλιος, τι κάνουμε, σε αφήνουμε. Όχι, δεν αφήνω τίποτα εγώ. Δεν πειράζει, μου θα βρείτε άλλο. Λες. Έχω αφήσει κάτι φαγητά εκεί πέρα, καβάτζα. Φάτε αυτά και βλέπουμε. Παίζει να έχει ανέβει εδώ πάνω. Νομίζω πως όχι. Όχι, πιο κάτω. Πιο κάτω συνέχισε από εκεί όπως είσαι ευθεία. Και πήγαινε λίγο πιο παραλιακά. Πιο παραλιακά. Για να δούμε πως είμαι εδώ. Ένας ανανάς. Όχι. Η λύση για να με βρεις, ξέρεις ποια είναι? Metal detector, φιλέ. Metal detector, για να πιάσω κατευθείαν αυτό που είχες. Ναι, φιλαράκι. Έχεις ένα δίκιο. Ήσουν δηλαδή δίπλα στο τέτοιο. Ναι, ακριβώς εκεί ήμουν. Ωραία, έρχομαι. Είχες ανέβει όμως πάντως ένα επίπεδο, ε. Είχα ανέβει ένα επίπεδο, ναι, δεν είμαι ακριβώς στο επίπεδο της θάλασσας. Παραλάια. Ναι, είμαι λίγο πιο ψηλά. Μπορώ να με σώσει πρώτος. Βλέπω το πλοίο εδώ, ρε. Για άλλο το επεισόδιο θα το μαγειρεύω. Για όλο το επεισόδιο. Για όλο το επεισόδιο. Οπότε είναι. Βασικά αυτό μπορώ να προσφέρω, δεν έχω κάτι να προσφέρω. Όποιος θέλει. Και γκουρμεδιές τώρα, όχι το στάκι και φρουτοσαλάτα και έτσι. Α, γκουρμέ. Δεν είναι κάτι φθηνό. Πας στα πιο έτσι, γκουρμέ, special. Γκουρμέ, ναι. Okay. Λοιπόν, θα κάνω αυτό όμως με το τέτοιο, με το mate. Μήπως, μήπως το θεωρήσει ότι... Τι? Δεν το έχεις κάψει, επειδή πέθανε. Ναι, κάτω, φίλε. Γιατί πρέπει να τον εσώσουμε. Βασικά εσείς. Ο Master Builder από ό,τι φαίνεται δεν θέλει να φάει. Εγώ χτίζω, ρε φίλε. Τι τον τρώω δηλαδή? Θες να έρθω κι εγώ? Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ θέλω να σωθώ. Το νερό έχει πέσει κάτω από τη γραμμούλα. Είμαι... Βαράνε όλα μπιέλες τώρα, βαράνε όλα κόκκινα, μάγκες. Όλα κόκκινα βαράνε. Θα έχεις δύο όλα κολλιόμενα, πες το. Τα έχω δει όλα. Είναι μπουκωμένο, ε. Όχι, μπήκα μέσα στο νερό. Βγάζει μπουρμπουλίδρες τώρα. Όντως, μπαίνει και στο νερό το εργαλείο. Βέβαια, ρε, το έχω κάνει τροποποίηση, ρε. Τι, έτσι. Το χειρότερο που θα χάσω αν πεθάνω... Όπα, κάτι πιάνω. Είναι το silver το φίκι. Αυτό είναι το χειρότερο. Κάτι πιάνω. Το φίκι. Από εκείνη τη μεριά που πήγες εσύ. Αλλιώς θα υπάρξει surrender. Εδώ βαράει. Ω, δύο. Κάπου είναι από εδώ. Σ' ακούω, καπετάνιο! Εδώ είσαι! Μεδεκ! Τάμπα φαΐ! Ω, βρήκα άλλο όμως εγώ τέτοιο, εντάξει. Τάμπα φαΐ για όλη την ημέρα, ναι! Φέρε τα τάνο με εσύ, όλες κουβέλα του Τιτάνα. Πάμε λίγο, μεδεκ! Είσαι λίγο, έτσι, αφρατούλης, ε! Όπου, κουβαλάω πάνω μου, γι' αυτό είμαι έτσι. Ναι, αυτό. Ορίστε. Τι θα μου φτιάξεις για βραδινό? Ό,τι γουστάρει η όρεξη σου. Πάμε τώρα να μου δείξει λίγο το μενού, με έχει φτιάξει τώρα, ε. Πριγώ. Κύριε Γκρέα, θα φάω και πειρά από το σάρκ. Το είδε. Είδα. Εγώ την έφαγα, τι εσύ. Όχι, εγώ την έφαγα. Α. Κάτι ένιωσε κι εγώ. Σε έσωσα, φίλε, από τα σαγόνια του Καρχαρία. Ω, γρήγορα να κοιμηθώ, πέφτει το νερό. Όντω. Θα σου βάλω ωρό. Είδε το τσάκ, λέει. Είδε την γραμμούλα. Πέσε. Εντάξει. Τσίκο, πάρε νερό. Τάνιο. Πάρε νερό. Έχω νερό. Ωραία. Πάρε εδώ. Τι είναι αυτό? Για ορεκτικό. Και θα σου φέρω κι άλλα. 7 για ορεκτικό. Αυτό είναι ολόκληρο τραπέζι για... Θα σκάσεις από το φαΐ σήμερα. Θα σκάσεις από το φαΐ. Πού είσαι. Έλα και εδώ. Τσιμπάω. Τι είπα κι αυτό. Για να μαλακώσεις το μάχη, θα σε φτιάξω εγώ σήμερα. Του χρωστάω. Ο τύπος εντωμεταξύ είχε πάει... Είχε κάνει τον κύκλο, είχε πάει τέρμα δεξιά. Ναι, ο Τζόνι ψάχνει αριστερά από την αρχή που του έχεις πει. Εντάξει, αριστερά, πόσο πια έχει προχωρήσει. Ναι, ρε φιλέ. Αυτό είναι πολύ προχώρε. Δεν έβλεπα τέτοιο. Πώς το λένε, δεν είχα δει ακόμα το γιότ. Έχω ξαναβγεί με το μοτόρι. Πού είσαι? Είσαι έξω? Ναι. Το βράδυ, ρε σκύλε. Δεν μας άει, έχει στρογγυλοφάνο ρε μπροστά. Τι έφυγε τη μέρα, τσάι. Από τι έφυγε, δεν μας είπε. Από Φίνιξ. Το Φίνιξ, τον τρομερό. Τιτάνιουμ. Δύο τριτζένιουμ! Βρήκες! Ωραία, φέρε, γιατί πρέπει να κάνουμε storage γενικά. Το storage room. Εγώ βρήκα άλλα δύο, τα βάζω τώρα για ψήσιμο. Δύο-τρία βρήκα. Ωραίος. Ρε, τι θα γίνει, ξαναπεθάνεις? Τουλάχιστον δες που είσαι. Κάτι πρέπει να κάνεις. Εσύ είναι δικό σου challenge τώρα. Δεν κάνω challenge εγώ. Έχεις φάει, δεν μπορείς. Ναι, είμαι φοβωμένος. Παίρνω το titanium πίσω και ξαναβγαίνω.
Κάντε μας, κάνε μας flex. Κοίτα που σήμερα βρήκαμε μπελά με το Φίνεγα να πούμε. Άλλες δουλειές δεν έχει τύπος. Άλλος είναι κυνηγός, άλλος αρπάζει. Ω, κάποιος άρπαξε μία. Παραλίγο να την αρπάξω. Και αυτή. Δεν ξέρω γιατί έχουν βάλει σήμερα μαζί μου. Όχι, δεν κυνηγάνε, φίλε. Γιατί έτσι. Πρέπει να τους κλείσεις στόματα. Είναι εποχή κυνηγιού φιδιών φέτος. Λες. Γι' αυτό, μα ξέρω εγώ. Έτσι, υπάρχει κάπου συγκεκριμένο. Ξέρω, ρε φίλε, υποθέτω τώρα για να φάτε και βρωμόξυλο σήμερα. Α, δεν νομίζω, ρε. Λα έτυχε μου. Έτυχε. Δεν νομίζω, όχι, όχι, όχι. Κάτσε να ξεφορτώσω εδώ τα υλικά που έχω, μην τα χάσω. Εν τω μεταξύ, σε κάθε επεισόδιο κάτι σε κυνηγάει, ρε παιδί μου. Χωράκια. Καρχαρίες. Γιατί έτσι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν είναι τόσο νόστιμο, γιατί. Ρε φίλε, μάλλον. Ρε φίλε, και αυτοί κάτω τα Ιλάνδικα αυτά τώρα είναι φίδια. Λες, δεν είναι τόσο νόστιμα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει, φοβάμαι με φάνε. Κοίτα, μπορεί να είναι σαν κοτόπουλο, ε. Το έχω ένα άγχος. Για σκέψτε το λίγο, Τσόνι. Έχω ακούσει για τον Βάτραχο ότι είναι σαν κοτόπουλο. Ο Βάτραχος. Ναι, για τον Βάτραχο και εγώ το έχω ακούσει αυτό, ισχύει. Όντως. Εγώ νομίζω το έχω ακούσει για τα φίδια, ρε φίλε. Θα δείξει. Να το δοκιμάσουμε, να το βάλουμε στο. Το μενού, ε. Το μενού. Εντάξει. Το ναι, ρε, μην το ξεχάσετε. Θα μας φτιάξεις. Εγώ δεν το μαγειρεύω. Κοίτα, πάντως ένα άλλο πλοίο που ήμουν κάποτε. Μπορούσαμε να φάμε φίδια. Ήταν νόστιμα. Άρα ξέρεις πώς ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν πολύ παλιά. Πολύ, απλά θυμάμαι ότι ήταν νόστιμο, οκ, εντάξει. Μου έχει μείνει, δεν ξέρω, μάλλον είναι, ξέρεις, προηγούμενη μου ζωή ή κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν μου λες το mate βάρεσε άλλο. Γιατί ήταν το βρήκαμε. Νομίζω ότι ήταν το βρήκαμε. Εγώ δεν ξαναβάρεις το δικό μου. Οκ. John, βάζω το gunpowder κάπου εδώ μέσα. Ωραία, βάλτο και έρχομαι να φτιάξω για να πάω να. Βασικά θα το βάλω εκεί πέρα που είναι τα άλλα τα γκου. Τι κάνει. Νομίζω έχει έρθει ένα τέτοιο, ε. Ταραξία. Είχε. Να φύγω από το νησί, να φύγουμε να πάμε αλλού. Όχι, έχω έρθει να μαζέψω ξύλα. Οκ. Okay. Excuse me. Δεν μπορώ να καταλάβω όμω. Πώ μπήκε μέσα να καταλάβω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτά είναι. Φίλε, παραξενεύουμε ότι το ήξερε τώρα, ε. Ναι. Ο τύπος, εντάξει. Ώρες, πετάει κάτι τέτοια. Δεν τα έχει ακούσει ποτέ. Ταλέντα, δεν. Εντάξει, στην οικοδομή τέτοια παίζουν, ρε. Εντάξει, ναι, οκ, ναι. Καταλαβες. Δεν παίζει να μην τα έχει ακούσει ποτέ, ρε, Μακή. Δεν το ξέρεις τι μακέτα έχει βγάλει. Δεν ακούς, ξέρεις τι μακέτα έχει βγάλει και ράδιο. Και ράδιο. Ναι, φίλε. Και κτίνος τώρα, έτσι. Τσουκποξ. Τσουκποξ. Είναι κτίνος. Αβγάζουν έτσι για τους οικοδόμους, ρε. Ναι. Οπότε πρέπει να σπάρουμε ένα τέτοιο. Τι έσπασα. Δεν θα μου φαίνεται περίεργο. Θα φέρουμε ξύλο να το ξαναφτιάξεις. Ναι. Τι έσπασα, ρε, μπρος. Αλλά δεν κατάλαβα τι. Τον τύπο απλά είναι έτσι, ρε. Σπάει. Ναι, τζέτα σπάς. Το λέει και ο Παντελής. Τζέτα σπάς. Σωστός. Τι άλλο θέλεις. Παντελής ξέρει πολλά, μαγκές. Όλοι το ξέρουν. Τόσα επεισόδια έχουμε δει. Τσακατσουκουτσουκου. Λοιπόν, όπως έψανα για να βρω το πτώμα του Ζόχαν, είδα μια κότα. Κότα δεν θέλουμε όμως. Όχι. Φέρε μόνο κι άλλη μια κότα, δεν χωράει μέσα στο κοτέτσι το μικρό. Όχι. Έχουμε δύο. Είπαμε, θα βάλουμε δύο κότες, δύο κατσίκες. Ναι, έτσι είναι. Και τέσσερα λάμα. Γιατί αυτή τη στιγμή τα χρειαζόμαστε περισσότερο. Έτσι ωραία. Πει. Να πω κάτι άλλο τότε. Ρίχτω. Φέρε όλα την το. Κότα. Την κότα μπορεί να την πιάσεις χωρίς δίχτυ. Όχι, με δίχτυ. Δεν θα είχα σπαταλήσει. Όλα με δίχτυ. Οπότε εντάξει, μη σπαταλήσεις. Ναι, έλεγα να πιάσεις την κότα, να τη βάλεις στο άδειο το κελί μέχρι να βρούμε λάμα. Και όταν φέρουμε το λάμα. Θα πάρει. Να γίνει κοτόσπα. Σπάσε, ναι. Εδώ δεν έχει λάμα. Θα γίνει κοτόσπα. Δεν ξέρω, δεν είδα. Είδες εσύ καπετάνιο κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Έχει τέτοιο ψάρι. Ψάρι, άμα έχει, έχω πιάσει τέσσερα. Κάτσε να τα πιάσω κι αυτό όμως. Θα με χάλαγε. Είναι από γέννησε το σκάφος αριστερά. Πώς γέννησε το σκάφος αριστερά. Έρχομαι! Αριστερά απλά είναι στο πιο βαθύ. Τόνι, άλλη μια πέτρα είμαι. Να φάω και έχω ξαναπέσει. Το λέω από τώρα να το ξέρεις. Πρέπει να έρθει με σώσεις. Πού είσαι, ενημέρωσε. Αριστερά. Όπως πριν. Ναι. Θα κάνουμε γύρω-γύρω και θα είναι δεξιά, ρε. Εύκολα. Άμα πάρεις όλο το αριστερά, μετά καταλήγεις δεξιά, καταλαβες. Έτσι πάει. Αυτό κάναμε και εμείς πριν. Μάγκες, εγώ χτίζω τώρα όσα ξύλα έχω και βλέπουμε. Αν τελειώσουνε, δεν νομίζω. Εντάξει. Εσένα, πότε μιλήσω. Πόσα ξύλα να πετάξω στη θάλασσα. Ναι, για όνομα, ναι.
Τόση ώρα σπάω, φτιάχνω και ακόμα έχουμε ξύλα. Πώς γίνεται αυτό? Τέλος πάντων. Κάτσε ό,τι φτιάχνεις. Τι? Τι φτιάχνεις τώρα? Τι? Εντάξει, δεν ξαναρωτάω. Δεν σ' άκουγα κάτι. Ναι, έχει παρεμβολές, ναι. Ναι. Τι? Και άμα θες τίποτα να σπάσουμε, φώναξέ με. Να σπάσουμε. Μπορείς να βοηθήσω. Έχω πολλά, πολλά, πολλά να σπάσω. Καρπουζάκι θέλεις. Καρπαζίδι θέλω, όχι καρπούζι. Καρπουζάκι θέλεις, Master Builder. Το καρπούζι στο κεφάλι να σπάω. Γιατί μου μιλάς έτσι. Αυτό το άκουσε. Ναι, τώρα το άκουσε. Το άκουσε τώρα, μωρή κυρία. Ό,τι συμφέρει ακούς. Ναι, δεν έκανε παραμόλες. Φέρε καρπούζι. Παλιολινάτσα. Άντε από εδώ. Καρπουζάκι εδώ. Γιατί να πω όχι στο καρπουζάκι. Αυτή γιατί έχει καμπουριάς. Γεια. Πως δεν έχει νερό. Όχι, έχει. Έφαγε τώρα. Καλά, μωρή. Σου έχω εδώ μέσα ολόκληρο γρασίδι. Ποτίζεσαι κάθε λιγάκι και δεν τρως. Νηστική είσαι. Κάνεις μια βάπα. Νομίζω πριν δεν είναι λίγο ξενερωμένη, δεν μπορώ, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ. Τι, γιατί δεν είναι ξενερωμένη? Δεν ξέρω. Δεν της άρεσε, λέει, αυτό που της έφτιαξε ο Master Builder. Είναι τι λέει, ρε. Έτσι άκουσα εγώ τώρα, τι να σου πω. Τώρα μη λέμε και ότι να είναι. Ό,τι άκουσα εγώ, λέω, ό,τι άκουσα. Μη λέμε και ότι να είναι. Μη λέμε και ότι να είναι, ακριβώς, πες του. Εντάξει, είπαμε, το παιδί είναι αλλού ότι να είναι, αλλά όχι σε αυτό του. Στα αυτό του δεν είναι ότι να είναι. Ναι. Ποιο του? Σε αυτό του. Συνεννοηθήκατε, εντάξει. Ναι, από εκείνο. Τα χαζάλια τα βρίσκουν στο τέλος. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι γλώσσα μιλάς, γέροντα. Το gunpowder, καπετάνιο, πού το έβαλες? Εκεί που είναι τα goo. Μάκη, θα σχολιάσω ότι έχουμε επιβιώσει, έχουμε επιζήσει 292 μέρες. Πάμε για χρόνο. Απίστευτο. Έχουμε ακόμα για χρόνο, αλλά πρέπει να το πατήσουμε, φίλε. Δεν γίνεται. Ω, φίλε. Έχει περάσει καιρός, ε. Αν πέρασε, λέει. Έχει περάσει, boys. Πώς ξεκινήσαμε, θυμάστε, με ένα κόντρα πλακία θαλάσσης ήμασταν. Και τώρα? Τώρα το ίδιο, αλλά πιο μεγάλο. Αυτό. Όχι, δεν μπορώ να πω τώρα, ο Master Builder μας έχει κάνει... Ελάτε να δείτε όποτε μπορέσετε, πίσω στα ζώα. Ναι. Τι έχω φτιάξει. Έπρεπε να σου κάνει παράπονα η κότα για να φτιάξεις. Τι? Τώρα έρχομαι. Ελάτε να δείτε τι έχω φτιάξει, όποτε μπορείτε, μην βιάζεστε. Όχι, ήρθαμε. Πίσω στα ζώα, τι ακριβώς έχεις φτιάξει? Πείτε μέσα, εκτός από την τρύπα που έχω κάνει εκεί. Είναι... Θα πεις από την κανονική μεριά, ρε κακομύρη. Έλα, πότε σε βολεύει. Βλέπεις τα σχαλάκια που έχω φτιάξει και πας κάτω στα ζώα. Φύγει. Α! Α, το νουμπα. Θα σπάσουμε κανένα πόδι εδώ, ρε. Είναι τέτοιο αυτό. Καμω τι τρέλα. Έλα, τι έχεις φτιάξει τώρα? Βλέπεις τα σχαλάκια που πας δεξιά και αριστερά κάτω και ανεβαίνεις πάνω το άλλο. Ναι. Φορίες. Ναι. Γιατί ο λαβύρινθος του... Ο λαβύρινθος που είχαμε στο μηχανοστάσιο δεν μας έφτανε. Θέλαμε κι άλλο να. Φίλε, εγώ σου δίνω επιλογές, εντάξει. Επιλογές για να χαθείς, ε. Άμα χαθείς είναι δικιά σου επιλογή, καταλαβες. Τρογωδά μετά και θα χαθώ, θα χαθώ. Βασικά, γιατί θα έχω ήδη χαθεί. Καπετάνιο. Πάμε τώρα να βάλω μπροστά τις μηχανές ή όχι. Μπροστά, βάλεις, ναι. Αμά, αν έχει ρίξει μασαμπούκες ο καπετάνιος. Είπα θα τον ταΐζω σήμερα σε όλο το βίντεο. Το είπα. Το είπα. Πάει, καπετάνιε μου. Πρέπει να ανοίξει την όρεξη, ε. Φάε εκεί πέρα να καρδαμώσεις. Και μην τους ακούς. Ήσουν καλύτερα να σοκ... Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις μηχανές. Οι άλλες τις έχει σηκώσει ο Master. Τρεις, ρε. Τες εδώ δεν τους κάνουνε. Α, δεν... έχω μπερδευτεί τώρα, ρε φίλε. Εδώ πέρα, έτσι όπως τη φτιάξει. Α, μέσα να κατηγορήσει το Master Builder. Παρεύω μέσα στην κοίτα σου. Μόλις το πιάσω, το βάλω μέσα, εντάξει. Ναι. Πίσω. Το πιάσω τώρα. Όπα! Ω, μόλις παίκρου γονάτο! Και... Το είδες! Έτοιμο, φιλεταρισμένο, ξελεπιασμένο, ε! Ή παίζουμε ή δεν παίζουμε. Ωραίες. Πάρα πολύ, Κάπτεν. Εδώ θα σε φτιάξει. Ο Σεβ, γιατί τον έσωσες, καταλαβες. Γι' αυτό. Ναι, αλλά κανονικά, επειδή και εγώ σε έψαχνα, κάτι πρέπει να φτιάξει και για μένα. Όχι, ισχύει. Εντάξει, θα σου φτιάξω και σένα, γιατί μόνο ο Master Builder με έγραψε και δεν ήρθε. Εντάξει, είχε δουλειά. Εσύ προσπάθησες. Είχε δουλειά, εντάξει, okay. Είχα δουλειά! Γελάνε τώρα και οι πέτρες, ακούτε. Γιατί με υποτιμάς έτσι? Γιατί, ρε φίλε, ζήτησα βοήθεια. Ήμουνα κάτω στο πάτωμα και σπαρταρούσα με τρώγα τα μυρμήγκια και εσύ έσπαγες. Ούτε καν εκτίζεις. Έσπαγες. Δηλαδή, χάλαγες προμήθειες, καταλαβες.
Ούτε καν έκανε τον κόπο. Έλα, Ζόχαν, έρχομαι, ξέρω εγώ. Έστω και fake. Δεν σε έβλεπα, ήμουν λιπόθυμο. Ναι, ρε φίλε, και τα μερμήγκα είχαν φτάσει σχεδόν στη μέση. Ναι, το ψάχνουμε πρώτα από το πιτάνιο. Είναι το χειρότερο σημείο. Φίλε, καλύτερα να σου πω ότι δεν ψάχνω καν. Παρά να σου πω ότι ψάχνω και καλά όπως έκανε ο Φίνιξ. Και δεν σε έσωσε καν. Αυτό δεν το ξέρεις, κατηγορείς άδικα. Κάτσε, περίμενε τώρα. Γιατί εγώ τόση ώρα. Πιστεύω. Τον υπερασπίζομαι και λέω ότι μην τον μιλάτε έτσι και έτσι κι αλλιώς. Και αυτός με το που βρήκε ευκαιρία. Είδε, ωραίος φίλος, ε. Λοιπόν, θα σε πατήσω κάτω. Όχι, όχι, τέτοια. Θα σε πατήσω κάτω. Όχι. Δεν θα κάνεις τώρα. Όχι, τέτοια. Όχι τέτοια. Το ξεκίνησες. Όχι, να λάβεις τις ευθύνες σου. Θα πιείς τώρα, ναι. Όχι, πατάει. Πατάει, δηλαδή τι πατάει, θα σε κάνει πατήσει κάτω. Όχι, πατάει. Αυτός. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ, μωρέ, ο Ταϊλανδός. Τόνι! Να σε ρωτήσω κάτι, ρε, Ιλούγιο. Καλημέρα. Είναι φίλοι τώρα, ρε. Να σε ρωτήσω κάτι. Μια μέρα... Εδώ τώρα που το πας έτσι, πού θα στρίψει. Θα πάει όλο ευθεία μέσα. Το πας. Ευθεία μέσα θα πάει, ρε, μπρο. Ναι. Έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Τι θέλεις δηλαδή να κάνω. Κάτσε, τώρα ξύπνησα. Δεν μπορώ να τα υπολογίσω σωστά. Λοιπόν, πάει ευθεία μέσα. Ναι. Θες ότι πάει έτσι, εντάξει. Ναι. Τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Οκ, ένα μικρό προβληματάκι. Γιατί μίλασα τον κύριο Μίμη. Τον κύριο Μίμη. Θα ήθελα να του μοιάσει μάλλον. Δεν συναντός, ε. Κύριος Μίμης, ρε, από το farming. Ποιος είναι αυτός, ε? Okay. Δεν μπορούμε, λέει, να περάσουμε. Και αυτό εδώ, τι το έχουμε. Πας δύο κολονίτσες εδώ πέρα και το σπάς. Παπ, πέρασες. Λαράκι, πέρασες. Πέρασες. Πού είναι, έφυγε. Μα πέρασες και πέρασες. Τζοχάν. Έλα, καπετάνιο μου. Βλέπεις. Σόβα, ρε. Σόβα! Σου άκουσα από το βάθος, όλοι να γκρινιάζουνε. Γκρινιά. Να σου πω, σε λίγες μέρες είναι Χριστούγεννα. Ναι. Κάνεις τίποτα να φάμε. Καπετάνιο. Κοίτα, ήδη ψάχνω για συνταγή μελομακάρονα με ψάρι. Ναι, ρε φίλε, όμως μελομακάρονα έπρεπε να τρώγαμε τώρα από τις αρχές του μήνα, όχι τώρα. Μελομακάρονα. Γιατί? Με ψάρι. Ναι. Συνταγή Ζόχαν είναι αλμυρά μελομακάρονα. Κοίτα, το μέλι το έχουμε. Εγώ θα κάνω χωρίς μέλι. Τώρα θέλουμε μακαρόνια. Εδώ, θα σου φτιάξω εγώ. Πού, δεν έχουμε μακαρόνια. Θα σου φτιάξω εγώ μην αγώνες. Πώς, από ψάρι. Όχι ακριβώς. Τότε πώς. Θα δεις. Αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ. Θα πάρω φύτρες από τα λουλούδια και θα τις κάνω να μοιάζουν με μακαρόνια. Δεν θα τρώγονται, αλλά θα είναι ωραία τουλάχιστον. Και μετά θα τα μελώσεις. Ωραίος. Καταλαβαίνεις. Ωραία συνταγή. Και κάτι άλλο. Τα Χριστούγεννα, τι ακριβώς θα φάμε, main. Όχι τώρα μελομακάρονα που είναι τσιγκλίδι. Τώρα θες να σου πω το μενού από τώρα. Πρέπει να μην προετοιμάσω και... τον εαυτό μου. Όχι, δεν χρειάζεται, θα είναι έκπληξη. Συγγνώμη, καπετάνιο. Έστω. Έχουμε δύο νησιά, ένα από τα δεξιά μας και ένα από τα αριστερά μας. Ωραία, θα ήθελες μήπως να πατήσουμε στο... Να πατήσουμε, τι λες αγόρι μου να τώρα. Πατήσουμε κάνουμε ετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Κατά πάση δεν κάνουμε εμείς. Μήπως βρούμε τα Ιτάνιουμ. Λέω εγώ τώρα. Ιτάνιουμ. Ναι. Μα λες. Λέω. Για πήγαινε στο τιμόνι. Τι είναι άσχημη ιδέα αυτή. Χρειαζόμαστε τα Ιτάνιουμ τώρα εμείς για τα Χριστούγεννα. Βεβαίως. Το δέντρο πώς θα το φτιάξουμε. Τι από τέτοιο. Πάρουμε ένα δέντρο από εδώ να φοίνικα. Πα, όχι. Μόνο στο SnowRunner τα κάναμε αυτά. Πάρτε το mate. Εγώ μαγειρεύω εδώ αδιάκοπα, έτσι, για το καπετάνιο. Αυτό είναι. Αλλά είδες, εγώ σου λέω για τον δείπνο που θα κάνουμε τα Χριστούγεννα να φάμε όλοι μαζί. Εντάξει, τα Χριστούγεννα θα φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Αυτό δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά τώρα. Ένα σπίτι είμαστε. Ναι, ρε φίλε, τώρα πρέπει να κάνω ετοιμασία για σένα. Ένα σπίτι καίγεται. Βρήκα ένα τετάνιο. Όπου τον τύπο είναι on point, ε. Και στη φωνή και στο ρεπερτόριο και όλα, ρε. Ναι. Εδώ τι έχουμε φτιάξει, τι είναι reception. Καπετάνιο, πήγαινε στο τιμόνι, ελευθερώνω άγκυρα και πάμε στο άλλο νησί δεξιά. Τι κάνεις, σχήμα βελάκι. Ελάτε στη reception.
Α, δεν έχω ξύλα, ναι, δεν σ' αρέσει. Κοίτα ολόκληρο το τι που έχει κάνει για τις σωλήνες. Τι να κάνω, ρε φιλαράκι. Για τις σωλήνες, ρε. Αυτό το τείχο ξέρω να χτίζω, αυτό χτίζω. Ο χειρότερος σωληνοθάφτης που έχουμε δει ποτέ. Ένα πράγμα έχει μάθει ο Καϊμένης. Έχει καμιά πενταριά σωλήνες εκεί μέσα. Πού το ξέρεις στο μέλλον. Πενταριά σωλήνες δύσκολο. Γιατί? Εκεί μέσα. Γιατί? Τουλάχιστον αυτό εδώ το έξω είναι ωραίο. Αυτό το χολάκι που έχει κάνει. Ωραίο το χολ, το ξέρω. Το ξέρει, λέει. Το μάρα. Το ξέρω. Και τέτοιο, ρε. Το ξέρω. Ω, εδώ η κουζίνα έχει πάρει φωτιά, μάγκες. Έχει. Ναι, ειλικρινά έχει πάρει φωτιά, λέτε να βοηθήσω να τη σβήσουμε. Όντως. Όχι, ρε, χαζουλίδες. Να κατουρίσω, κατουργέμαι. Όχι. Πες μου πού. Όχι, ρε. Πες το φάει, τι ξέρετε τι θέλω, να μου φέρετε. Τι. Κουτάκια από γλάρο. Πάρτε. νομίζω σου είχα βάλει. Αλλά είναι ψημένα. Είχε κάπου δύο, αλλά κάποιος τάψησε. Αυτά τα είχα ψήσει από το προηγούμενο. Τι προηγούμενο? Βασικά αυτά μην τα έχετε σε ένας φίλος μου. Α. Καπετάνιο, συνταξή. Λίγο νεράκι και θα είμαι κομπλέ. Ωραία. Εντάξει, δεν πάθεις και τίποτα. Γεια σας, γάτες. Ω, φίλε, έχω μαζέψει πολλές, ε. Αλλά ρε, θα έρθει κανείς να βοηθήσει το Master Bait. Που κόλλησες. Ο λόγος να σου βοηθήσουμε. Να χτίσω! Να χτίσει τι να σε βοηθήσουμε. Τι, έχεις ένα σφυρί του Thor εκεί πέρα το ξύλινο και χτίζεις, και. Θέλω να κρατάτε τις σπρώκες. Ναι, εντάξει. Βάλεις στο στόμα. Όχι το μαμά μου να μην τις βάζω στο στόμα. Θα μπορούσε να πει κάτι πολύ χειρότερο. Οπότε να λες πάλι ευχαριστώ. Ισχύει. Άντε. Οπότε πάρε τσάκα πλημέντα. Ναι. Πονάνε, όχι τίποτα άλλο. Αμός εδώ οι χίτρες. Τσόνι! Ναι! Πού είσαι? Εδώ βάζω τα πράγματα που έχω βρει μέσα στα κατάλληλα κουτιά. Μπράβο. Τι θα ήθελες? Τίποτα, απλά μια ενημέρωση. Είσαι καλά, δεν είσαι καλά. Κοίτα να δεις γιατί σου άλλους σου έχω φέρει. Κοίτα. Τι φιλαράκι. Πάρε. Και οι κότες θα πεθάνουν. Γιατί, δεν έχουν νερό. Ξέρω εγώ τι κάνουν αυτοί. Δεν έχουν νερό, αφού δεν το έχεις ενώσει, πώς να έχουν νερό, εννοείται. Όχι, έχω ενώσει νερό. Τότε. Έχω ενώσει. Καλά, αν πεθάνουν και άλλες κότες, εντάξει. Όχι, ρε, δεν σκουπίζει, χαρά, αχμεότατος είναι. Ξεμένουμε σιγά σιγά από γάλα. Από γάλα. Αφού δεν υπάρχει παραγωγή, ρε, μπρο. Κάτσε, όπα, περίμενε. Παραγωγή δεν υπάρχει, μόνο κατανάλωση. Υπάρχει παραγωγή, αλλά δεν υπάρχει ο κουβάς. Να σου πω γιατί δεν υπάρχει ο κουβάς. Γιατί? Γιατί έσπασε το κουτί και εξαφανίστηκαν οι κουβάδες. Οπότε πρέπει εγώ τώρα να φτιάξω άλλους κουβάδες. Ωραία, πόσο και δύσκολο είναι να φτιάξω. Δεν έχω προλάβει, φίλε. Δεν κάνω μόνο τρέξα αυτό. Τρέξα το πρωί. Δεν κάνω μόνο αυτό. Εντάξει, φίλε, δεν κάθεται, έχει δίκιο. Το πρωί τρέχει. Δεν κάνω μόνο αυτό, λέμε. Έχει τάξη. Λαράκι, εγώ ξέρω, μέλισσες δεν παράγουνε. Κότες, εντάξει, κότες παράγουνε, άστα να πάνε. Φλωσάνε όλη την ώρα τις βλέπω. Αυγά εδώ πέρα μάζευτα, τελείως. Και άσε που το μπάκετ για να το φτιάξω θέλουμε και σκραπ. Εδώ σκραπ οι κατσίκες, κοίτα ό,τι μου λένε. Κοίτα οι κατσίκες. Να χρησιμοποιήσω σκραπ. Εννοείται πως υπάρχει. Ωραία, οκ. Okay. Μετά μην μου λες δεν έχω σκραπ. Άμα τα φας όλα θα σου το πω. Όχι. Είπαμε να φτιάξει κουβάρε, φίλε, να πάμε να φτιάξει κουβάδε. Ναι, μπρο, εντάξει. Έχουμε 89 τέτοιο σκραπ. Πού πήρε κιόλα. Ωπα, τι σωληνώσει κάνω, ρε boys, ποιο είμαι! Πείτε μου λίγο. Είσαι ο master builder, δεν χρειάζεται να το λέμε. Όλοι πλέον σε ξέρουν. Δηλαδή, ευτυχώ που δεν τρώμε πειρατείε. Γιατί θα σε κλέβανε. Και δεν θα είχαμε τίποτα μετά. Από εδώ και πέρα, φίλε, τα κάνω. Για πες, τι θα κάνεις. Κοίτα, άμα έρθει να μας κάνουν ντου, τον χαρίζουμε, ρε. Μόνο θα αλλάζω τα υδραυλικά, εδώ. Τίποτα άλλο. Εδώ για εξήγησέ μου, ρε, με την πόρτα, πώς θα γίνει. Πρέπει να χοροπηδάμε. Αυτό project είναι scrap. Είναι παγίδα. Βρήκα ότι υπάρχει πρόβλημα και το ξυλώνω. Λογικό, αφού πάνε την πέρασμα στην πόρτα. Λογικό, αφού πρώτα φτιάνεις και μετά σκέφτεσαι. Εντάξει, άμα θέλεις, ρε φιλαράκι. Έλεσαι να τα κάνεις. Όχι. Μπορώ να σκέφτομαι μόνο, εντάξει. Πώς σου φαίνεται αυτό. Κοίτα. Και να μην φτιάχνω καθόλου. Πώς να σε βοηθήσω σε αυτό. Να σκέφτεσαι και εσύ μόνο. Ναι. Μαζί μου. Ναι. Του κάψαμε το εργαλείο. Όπα. Τι έπαθες. Ακούω κάτι να παίζει. Αυτό ήταν η βοήθεια που έλεγε, ρε. Έτσι, μπράβο. Έχω χαλαρώνω καταστάσεις. Θα μπορώ να πω ότι ο καπετάνιος. Πάει καλά όμως, έτσι. Το κομμάτι του πιανού. Και γράφω και διάφορα τραγουδάκια τώρα τελευταία. Ποιος είσαι?
Ποιος είμαι? Πώς, ναι, πώς θα σε βρω να τα ακούσω? CD έχεις βγάλει να το χωράσουμε, να υποστηρίξουμε? Όχι ακόμη. Να σας κάνουμε okay. Πλατίνα. Όχι τώρα γιατί είμαι ιούς και με αυτά δεν μπόρεσα. Πλατίνα. Από... τι παίζει ο τύπος. Ραμπρόνους και καλά μας είναι. Πλατίνα όλους. Καπετάνια, πώς έμαθες να παίζεις τόσο καλά? Από μικρός είχα πάει σε οδείο, με διώξανε αλλά έμαθα μόνος μου. Μάλλον θα ήταν τραγωδίο. Μην μου πεις ότι έπαιζες και League of Legends. Ναι, Rise, top. Τζον σε έκαψα, ρε. Τζον σε έκαψα. Ναι, οι άλλοι δεν το ακούσανε, αλλά εγώ το άκουσα. Το άκουσα, αλλά το προσπέρασε γιατί όντως ήταν όντως τραγωδίο. Το σπίτι όμως, γιατί στο άλλο με διώξανε. Ω, κόλλησε. Όχι, κάνω, πώς το λένε, το τεστάρω. Α, και έχω ακούσει τι κολλάνε που και που. Όχι, ρε. Ήταν ζέσταμα, τώρα θα παίξω κανονικά. Αυτό ήταν το ζέσταμα. Ναι, ναι. Ρε φίλε. Αλλά πρέπει να πάρουν λίγο, ρε φίλε. Καλά, μιλάμε έτσι, δεν παίζεις. Άμα αυτό ήταν το ζέσταμα, δεν θέλω να ξέρω τι θα κάνει. Είναι τόσο βαρύ. Είναι τραμό, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Πρέπει να του οργανώσω όλου. Λοιπόν, καπετάνιο, δοκιμάζω ότι φτιάχνω, να ξέρει. Ναι. Και είναι τούμπανο, ε. Δεν σε τέζω εγώ σαπίλε. Θα έρθω να δοκιμάσω κι εγώ τώρα. Δεν δοκιμάζει, θα φάει κατευθείαν εσύ. Δεν δοκιμάζω. Βασικά δεν τρώω, τσιμπάω εγώ γενικά. Δώσε μου, φίλε. Τσίμπα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι έχει το μενού? Αλλά που είσαι. Τι. Μεταξύ μας, ωραία. Νοήτε, ρε. Όλα. 293 μέρες μεταξύ μας τα λέμε. Δεξής φοριαμός. Πήγαινε. Τι φοριαμό. Τι γουστάρεις, τσίμπα. Πάρε ό,τι θέλεις. Πάρε ό,τι θέλεις. Εκτός μου πάρει τα πολλάκια, τα πολλάκια τα θέλω. Τα πολλάκια τα θέλω. Κορπίνα. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ακαθάριστη. Εκείνη η μαγεία. Ναι, εννοείται, ρε. Πολλοί την καθαρίζουν, καταλαβες. Δεν ξέρουνε, ρε. Δεν ξέρουνε. Δεν πάει καλά η φάση, η συνταγή. Χαζή αυτή, ρε. Εδώ, εδώ, εδώ. Έχουν πάει σε κάτι MasterChef και το παίζουνε, ξέρεις. Καλά. Έλα, πίσω. Πίσω. Κόμπρες Αθηναίοι. Έλα να πάμε σε ένα μέρος. Καπετάνιε. Τέλει μόνο. Θέλω μια χάρη από σένα. Όχι. Γιατί θα το κάνω εγώ. Όχι. Θέλω να πάρεις το πιάνο σου και να μην το πιάσω εγώ. Πιάσ' τώρα, δεν έχω θέμα. Όχι, όχι, θα το γεμίσω δαχτυλιές. Ναι ρε, δεν έχω θέμα, αλήθεια σου λέω. Δεν όχι, εγώ. Δεν το ακουμπάω εγώ αυτό το πράγμα. Ούτε κι εγώ. Καταρχήν είναι βαρύ, δεν μπορώ να το κουβαλήσω μόνο. Αλλά μην περιμένεις τώρα να έρθει πάνω. Δεν το πιστεύεις. Ναι, μην περιμένεις άδικα. Μπορείτε στο νησί εδώ, βάλ μια αγκυρούλα. Αγκυρούλα. Έκανες κάτω. Τώρα πάω εγώ. Ωρη παιχτούρα. Βλέπουμε ότι ο Τσόνι είναι παντού, φίλε. Είναι παντού ο τύπος. Respect. Και γάλα μου έφερε με το που του ζήτησα. Όντως. Ναι, ναι, ναι. Πόσο, 2%? Ξέρω τι ήταν. Άπαχο ήταν. Άπαχο, αυτά συνισμένο είναι, ρε, λίγο, εντάξει, αλλά... Okay. Συνισμένο πρέπει εντάξει, να είναι. Εντάξει, αυτό, ρε φίλε, λεπτομέρειες είναι. Ναι, ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και τι έγινε. Σιγά. 4 άτομα, είμαστε δεν άτομα από κανείς άλλος. Mate και πάμε νησί. Mate έχω, έφυγα. Μπράβο, boys. Πάμε λίγο. Νύχτα, ρε. Γιατί, δεν μασάει η ομάδα, ρε. Νύχτα, κάνεις καλύτερη κυνήγια, φίλε. Μα νύχτα βγαίνουμε, ρε φίλε, με τα μοτόρια. Μα νύχτα. Κάτσε, περίμενε. Ροπιάζει. Καπετάνιο, ροπιάζει. Να πηγαίνεις παραλιακή, φίλε, με το στρογγυλοφάναρο. Τη μία ρόδα. Και να σκάνει τα μωρά και να λέει ποιος είναι αυτό. Καπετάνιο, εδώ είναι. Οντός. Το βρήκα! Ου! Πάμε, 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 πάμε! Πρέπει να έχει πολύ εδώ. Οντός. Τακ, 3. Αυτό είναι. Εντάξει. Perfecto. Μάζεψε και τα λουλούδια. Πάρτα. Σεφ. Builder. Είσαι τίποτα να φάω. Τι θέλεις. Κάτι καλό, έτσι μαγειρεμένο... Ναι. Μαγειρευτό, ρε παιδί μου. Ωραία, άκουσε με. Θα σου δώσω. Μαγειρεμένο.
Αλλά τσιμουδιά στο καπετάνιο θα με σφάξει. Γιατί? Αυτό που σου λέω, ακούς. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Και μόνο για το καπετάνιο, δηλαδή. Πάρε. Είναι ζεστό. Πιστού! Είναι ζεστό, σου λέω. Προχθές το έβγαλα. Κρατά θερμοκρασία ο φορέαμος. Α! Δεν ήξερα ότι είχαμε φτάσει τέτοια... Τι νομίζεις. Captain Phoenix μου τον έφτιαξε, γι' αυτό είναι έτσι. Ρε Μαστελμπίτερ, να σου πω κάτι. Για πες μου. Μας έχουν προτείνει να μεγαλώσουμε τα δωμάτια μας. Ναι. Το έχω... Εντάξει, είναι μελλοντικό project, δεν είναι για είναι τώρα. Μελλοντικό. Είναι μελλοντικό. Το έχουμε στα πλάνα. Απλά λίγο να το ανακοινώσουμε, να πούμε ότι εδώ μάλλον θα γίνει. Δεν ξέρω, εσύ βέβαια θα πάρεις τις πρωτοβουλίες. Εννοείται. Επειδή αυτός εδώ ο χώρος είναι ψηλό, πώς να το πω. Εντελώς λίγο. Που λέτε 100% άχρηστος. Γιατί το λες έτσι. Πώς να θέλω να σε προσβάλλω κιόλας. Είχαμε κάτι λουλούδια, κύριε. Είχαμε ένα φεγγάρι, κάτι λουλούδια. Το Fiddlesticks, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Όχι, πλάκα-πλάκα, έχει κάτι σκράπ εδώ πέρα, μποίδες. Για πιο μικρό νησί, έχει κάγκουρους πολλούς. Απλά, ξέρεις, θα βάφουνε μπλε στο τέλος, θα πηγαίνει στη θάλασσα, ρε. Και δεν τραβάνε άλλο. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να μαγειρέψω άλλο, γιατί δεν έχω άλλα υλικά. Όπως? Όπως μανιτάρια, μανιτάρια κουτάκια ναι. Γλάρου. Δεν έχουμε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για τις μαγειρικές μου ικανότητες. Δημιουργίες. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Ισχύει, εσύ το, δεν είσαι καμιά φτωχάτζα, δεν μπορείς να μαγειρέψεις ό,τι να είναι. Αλλά μαγειρεύω και την Άννα, ξέρεις, και με αυτά υλικά. Αλλά εντάξει, όπως... Όπως και να έχει ρε φίλε, πρέπει να σου κάνω κάτι καλό που και που. Ναι. Για να σε κρατάει. Ναι, τέσσερις βλακίες, ένα καλό, οπότε... Ξέρεις. Και το καλό πάει πάντα τελευταίο. Για να σου μείνει καλή γεύση. Σωστός. Έχεις φάει φόλες, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Έχω φάει, η αλήθεια είναι. Έχεις φάει σόλες. Σόλες, εννοείται. Τα πάντα. Θα καίουν οι μηχανές. Όχι το πελεκούδι. Και πόση ώρα πιστεύεις θα έχεις τελειώσει το έργο σου? Λιώνει αυτό τώρα. Είναι με... Δεν πάει με ώρα, ρε. Α, δεν πάει με ώρα. Πάει με τα μεροκάματα αυτό, ρε. Τι είναι, ρε. Με μέρες πάει. Και ο Master Beard δεν λέει, δεν δίνει προθεσμία και για να λέει, ναι. Αλλά τα έργα γενικά δεν πάνε με την ώρα, καταλαβες. Δεν είμαι κάνω με ρεμέτια, εγώ τώρα φτιάχνω εδώ. Ρε, ναι, να σου πω ποια είναι η φιλοσοφία του Master Builder. Oh. Για πες. Τώρα αυτό είναι πιο πολύ για τους φαν. Ναι, εξήγησέ το ρε φίλε. Του άρχοντα των δαχτυλιδιών. Oh. Κάνε τώρα ο Gandalf και του λέει ο Frodo πιτσιρικάς Gandalf. Είσαι λέει late για το party. Και τι του λέει ο άλλος. Τι του λέει. Φίλε, ένας μάγος δεν είναι ποτέ late. Πάει όποτε γουστάρει, καταλαβες. Οπότε ο Master Builder είναι σε φάση. Με λέει, δεν έχω αργήσει το project. Όποτε το ετοιμάσω, τέλος. Τέλος. Κατάλαβες, μην μου ζαλίζετε τώρα. Πες το... το τρίτο πόδι και γίνεται χαμός εδώ πέρα. Πες το πίζε. Μπορεί να το πίζε, φίλε, τους όρχεις. Ναι, ναι. Μπορεί να το πίζε. Δεν είναι βρισιά, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τι είναι. Ναι. Υπάρχουν και αυτά στο πρόγραμμα, άσχετα που το κάνανε βρισιά. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όλος λέει, πάρε τους όρχες μου. Πώς θα τους πάρω, φίλε. Ναι, φέρ τους. Φέρ' τους, φίλε, έχω συνταγή. Δεν τους φέρνεις όμως. Οπότε μιλες πάρ' τους. Κατάλαβες, δεν το έχουνε... Συνταγή, φίλε, και όμως τα τρώνε, ρε, από κάποια... Τα τρώνε, ισχύει. Πώς το κάνω αυτό. Δεν έχεις ακούσει όρχης καπαμά. Έχω ακούσει. Φοβερή συνταγή αυτή. Φοβερή συνταγή. Το καπαμά πώς είναι όμως, ρε, φίλε, για εξήγησε μας λίγο. Ξέρω, ρε, φιλαράκι, ακριβώς. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω ποιος είπε στα παλιά χρόνια. Δεν ξέρω, έχω βαρεθεί να τρώω μπριζολίκι και τέτοια. Δεν βάζουμε μια τηγανιά. Δεν τσιμπάμε λίγο έτσι. Ναι, μωρέ. Είναι όντως τηγανιά, ξέρεις. Έχει μαγειρέψει ξέρω η μάνα και λες τον πατέρα τσίμπα ένα. Κατάλαβες. Τι έχεις φτιάξει. Να δεις είναι έτοιμο, ρε παιδί μου. Αυτό έχω φτιάξει. Κατάλαβες. Και έτσι ξεκίνησε μετά η όλη φάση. Σκάει με τις τραπέζες, λιτσίμπα. Ρε φίλε, και τον έχει σερβίρει, ξέρω, και αυτό το πιάτο και του λέει: έχω φτιάξει σάλτσα. Πού να βάλω σάλτσα και του λέει: στα. Κατάλαβες. Έτσι έχουν δημιουργηθεί αυτές οι φράσεις τώρα και έχουν παρεξηγηθεί. Εντάξει, πού να ξέρω. Αυτό ρε φίλε, ισχύει. Το ξέρω. Δεν βρίσκες. Δεν ήταν βρίσκες. Όντως, η αλήθεια είναι ότι κάπως θα είχαν ξεκινήσει και μετά έγινε όντως βρισιά. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εμείς έχουμε μάθει μόνο τη βρισιά ζωχανερό.
Δυστυχώς, ναι, στην εποχή μας έχουμε γίνει πολύ. Πολύ toxic, φιλέ. Toxic, φλόρι, ξέρεις τώρα, ρε φιλέ. Δεν. Όλα τα σχολιάζουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Κόμπρες, Αθηναίοι όλοι. Κόμπρες. Ας μην είσαι Αθηναίος, είσαι κόμπρα. Ω, παιχτούρες. Ο Master Builder έχει κάνει τρομερή δουλίτσα. Καλά. Κάτσε, αυτό να το πούν οι άλλοι. Ο Master Builder έχει κάνει δουλίτσα και θα πούμε εμείς αν είναι τρομερή. Αυτό. Θα έρθετε να δείτε, εντάξει, κοίτα. Refined. Όχι, ξεκινάει δικαιολογίες τώρα. Όχι, περίμενε, γιατί εδώ έχει κάνει ο τύπος... Refined. Κάτσε λίγο, γιατί αυτό πρέπει να το δεις από ψηλά με drone. Αλλά επειδή δεν έχουμε drone, ανέβαινε εγώ στο πτερύγιο. Εντάξει, αυτό είναι το δικό μας drone. Φίλε, από εδώ, κομμένα τα αστεία, φαίνεται τούμπανο. Φαίνεται καλό. Φαίνεται πολύ καλό, γιατί έχει κλείσει για τα κρυανά. Οπότε, ξέρεις, είναι ομοιόμορφο, ρε φίλε. Αυτό με τις σκάλες για να ψηλο, για να ανέβουμε, να κατέβουμε, απίστευτο τραγικό. Αλλά αυτό είναι αναπήρα σκέτη, δεν το συζητάμε αυτό. Από πίσω πρέπει να πας μπροστά για να κατέβεις. Αυτό, εντάξει. Είναι, φίλε, τι πιο... Don't worry, be happy. Μην αγχώνεστε, be happy, don't worry. Θα φτιαχτούν. Μωρέ, άλλα 50 επεισόδια θα φτιάξουμε, μωρέ. Επιτόπου θα φτιάξω. Κοίτα εδώ τα πλάινα, τα πλάινα σ' αρέσουν έτσι που είναι χοντρά. Είναι ωραία. Έχουμε βάλει body kit. Είναι ωραία, φίλε. Λοιπόν, και το μεσαίο. Και το μεσαίο τούμπανο. Ταιριάζει απίστευτα. Μπράβο, φίλε. Το μεσαίο, δεν μπορώ να ναι. το δώσω και το χέρι. Το έχουμε κορονοϊό. Ωραία, φίλε. Εντάξει, αυτά εδώ τα πλοία. Καπετάνιο, έχουμε ένα νησί μπροστά. Με το έχει δει. Όχι, φίλε. Ψήνω. Ωραία. Αυτό που λες, φίλε Ζόχαν. 9 εδώ... τετάνιου, με ενημερώνω. Ναι. Έχουμε. Ναι. Κάτι πρέπει να φτιάξουμε. Είπαμε λοιπόν... το storage, αλλά. Το storage θα μαζέψουμε κι άλλα. Αν πάνε okay. για το storage, για να τα κρατήσουμε, να τα αλλάξουμε όλα μαζί, να γίνει μια μαζική αλλαγή. Θα μπορούσε. Ναι. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις. Πρέπει να πάω να ρίξω άγκυρα. Ζόχαν, έρχομαι. Πήγαινε. Εδώ περιμένω. Εντάξει, δεν χρειάζεται άγκυρα. Τι. Άντε, ρίξτε, γιατί προσπαθεί το πλοίο να φύγει. Κάτσε εδώ. Α, στο καραμέ. Ναι. Δεν άκουσε τον μπαμ. Όχι. Να σβήσουμε και τις μηχανές. Ωραία, τις σβήνω. Μωρή, εντάξει. Θα ράξουμε εδώ στο νησί, μποϊδές. Θα πατάρουμε για λίγο. Το πήρα λάμα δεν βρήκαμε, αλλά... Τι ράξουμε, θα ράξουμε εδώ. Λάμα. Θα κάνουμε πίκνικ. Όπω ησυχία... Ναι. Τι είναι το μέρος σου. Όπω ησυχία... Ο? Ναι. Επειδή κάρθει πρώτος, είναι σαν το βουνό. Ναι. Που πας και βάζεις, ξέρω, τις μεούλες σου, κατάλαβες. Καλό. Σωστό. Ναι. Τζόχαν, έλα, μπρο. Που λες, ναι. Τώρα που ηρεμήσαν τα πράγματα λίγο εδώ και δεν κάνει φασαρέ μηχανή, αυτό εδώ το γιότ, έτσι όπως το βλέπεις, δεν θα το ξανάνεις πουθενά. Έτσι, ναι, δεν υπάρχει είναι... καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό. Καλά, καλύτερο δεν ξέρω αν υπάρχει, ολόιδιο σίγουρα δεν υπάρχει. Εδώ καλύτερο ο Master Builder έχει κάνει υπάρχει. Καινοτομίες απίστευτες, δηλαδή αποχέτευση... Μοναδικές. Έχουμε αποχέτευση. Όλα αυτά η σωλήνη σου τι νομίζω ότι είναι. Και να πούμε, κιόλας ότι όλα αυτά εδώ που βγαίνουν έξω, δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί δεν μας τα είχε από νωρίς, δεν ξέραμε τι θα βρούμε, καταλαβες. Οπότε είχαμε φτιάξει ήδη το πλοίο. Εντάξει, τώρα αυτά ήρθαν στο update, οπότε ναι, και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θα πρέπει να διαλύσει όλο το πλοίο και να το ξαναφτιάξει την αρχή για να τα φτιάξει ακριβώς όπως θα έχει στο μυαλό. Εντάξει, άμα του δώσουμε μια μέρα ολόκληρη. Άμα το μόνο μια το μέρα... κάνει, ρε παιδί μου, άμα δεν είναι κάτι. Αν το δώσει μια μέρα ολόκληρη, σίγουρα θα κάτσει να το σπάσει. Μετά να το ξαναφτιάξει, δεν ξέρω. Αν μαζέψει τελικά να το ξαναφτιάξουμε, το κάνω. Αυτό είναι το θέμα. Δεν το ξανακάνω. Το θέμα είναι τα υλικά, δεν είναι το χτίσιμο και το σπάσιμο. Φανταστείτε πόσο ξύλο πες να χρειαστεί όλο αυτό. Αυτό είναι. Δεν είναι μόνο το ξύλο, όμως θέλεις και σκράπ για τις... όλα, όλα, όλα. Πέταλα τα πάντα, ρε. Οπότε... Δεν γίνεται. Λοιπόν, καπετάνιο, έχεις το mate πάνω σου. Το mate? Ναι. Ναι, το έχω στην τσάντα. Έλα, φύγαμε. Είναι... Το συγκεκριμένο που έχω τώρα είναι μπόμπος. Ωραία. Μου κάνει και αυτό. Τελείωνε. Χαιρετίστε μια πριν φύγετε. Μια χαρά σας, γυλιά! Πού είναι ρε αυτός, Εδώ, βούτυξα! Έφυγε αυτός. Καπετάνιο, χαιρέτα και εσύ και φύγε. Όχι, εγώ θα κάνω εδώ άλμα. Α, θα κάνεις εδώ άλμα. Είμαι Standman. Master Builder! Ακούς! Ξεκινάω! Καλαδέμε! Πες ένα γεια! Τώρα ξεκινάω! Ξεκίνα, ναι. Θα κάνω άλμα και θα μπω εκεί μέσα στο πιάνο. Για κανένα δούμε. Εντάξει. Ναι. Ο κράνος! Ακού πώς κάνει ο μπόμπος, Για πάμε. Εδώ θα βάλει ένα ήχο. Είχε εμπόδιο.
Καρφί πήγε, καρφί. Πέρασα, πέρασα. Φρένα. Δεν έχει φρένα. Δεν έχει. Εντάξει. Μάγκες, είμαι εδώ στο βουνό Snake. Έτσι λέγεται από εδώ και πέρα αυτό πέρα το πτερύγιο. Ελπίζουμε να σας άρεσε το επεισοδιάκι. Φτάσαμε στο τέλος όπως καταλάβατε. Προμήθειες, χτίσιμο, μαγείρεμα, λακίες, τα κλασικά δηλαδή στο Raft, το gamer του κανάλι. Ελπίζουμε να πέρασετε καλά. Κάντε like αν σας άρεσε το επεισόδιο. Δώστε μας ιδέες για τα δωμάτια μας. Γιατί θα τα μεγαλώσουμε. Εντάξει, μπορεί να μην γίνει στο επόμενο επεισόδιο, αλλά πολύ σύντομα. Γιατί είναι ένα προτζεκτάκι που το θέλουμε όλοι. Και αυτά από εμάς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι μα όλοι καλά. Γεια χαρά!